Δεν ξέρεις. Στο δείχνω. Photoshop 101 Tutorials. Γεια σας υπέροχοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο Photoshop 101 και σήμερα κάνουμε τη νύχτα μέρα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα ένα από τις πιο αγαπημένες μου τοποθεσίες και βλέπουμε την Times Square λοιπόν και το task μας είναι να την κάνουμε νύχτα. Gamepad.gr ήταν το request. Gamepad.gr λοιπόν, αυτό είναι για σένα. Φίλε Γιώργο, εδώ πέρα έχουμε την Times Square και οπότε ξεκινάμε. Καταρχάς, τη νύχτα δεν φαίνεται τα χρώματα τόσο έντονα. Οπότε, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε για αρχή desaturation, δηλαδή αποχρωμάτιση. Πάμε Image Adjustments, Hue Saturation και κάνουμε desaturate εδώ, δηλαδή αποχρωμάτωση, να μην φαίνεται τόσο έντονα τα χρώματα. Ωραία, αυτό ήταν το πρώτο step. Τώρα θέλουμε να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα, οπότε θέλουμε να κάνουμε τη νύχτα. Η νύχτα έχει μπλε σκούρο, όπως νυχτώνει, μπλε σκούρο και μετά μαύρο. Οπότε εμείς θέλουμε να πάμε στο μαύρο, στο μπλε. Οπότε θα πάμε layer, new fill layer. Όχι, θα πάμε image adjustment και θα κάνουμε photo filter. Εδώ θα διαλέξουμε το μπλε. Προσέξτε τώρα, αν είναι τσακαρισμένο αυτό το preserve luminosity, δεν μας κάνει τίποτα, απλά μας πειράζει όλη την εικόνα και μας την κάνει μπλε. Αν το κάνεις uncheck αυτό εδώ και το χαμηλώσει, βλέπεις ότι νυχτώνει σιγά σιγά, αλλά εμείς δεν θέλουμε τόσο μπλε γιατί φαίνεται ψεύτικο, οπότε θα το πάμε κάπου στο πιο σκούρο. Και όπως βλέπεις, εδώ αρχίζει και νυχτώνει. Τέλεια. Τώρα, επειδή φαίνεται ακόμα ψεύτικο και επειδή η νύχτα έχει βαθμίδες, δηλαδή πιο πάνω είναι σκούρο και πιο κάτω καθώς νυχτώνει είναι ανοιχτό, θέλουμε να κάνουμε ένα layer με gradient map. Οπότε το layer αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε αυτό το degradé από το πιο σκούρο στο πιο ανοιχτό. Οπότε πάμε new layer fill και θα κάνουμε gradient και διαλέγουμε το ασπρόμαυρο. Δεν είναι αυτό, όχι, λάθος. Μας ξέφυγε. Πάμε layer, new adjustment layer, συγγνώμη, gradient map και όπως είμαστε εδώ διαλέγουμε το σπρώμαυρο όπως είναι εδώ και εδώ. Τώρα, επειδή φαίνεται σπρώμαυρο, εμείς θέλουμε να το κάνουμε μπλε, θα πάμε στο fill εδώ, options, από normal θα το κάνουμε multiply. Όπως βλέπεις, έχει σκουρίνει αρκετά. Το αποτέλεσμά μας βγαίνει πολύ καλό. Στο blending mode multiply, ωραία, και παίζουμε με το degradé. Προσπαθούσα να βρω το κουμπί που παίζουμε με το degradé, αλλά το κακό είναι ότι δεν μπορώ να το βρω. Τέλος πάντων, αυτή είναι αυτός είναι ο τρόπος. Τώρα, τι έχει ένας νυχτερινός ουρανός? Μπορούμε να κάνουμε αστέρια. Ωραία, οπότε πάμε layer, new layer, το ονομάζουμε και stars να το έχουμε, και με το brush παίρνουμε το brush και έχοντας 4 pixels διαλεγμένα εδώ, θέλουμε το opacity 100% και εδώ να προσέξουμε να είναι άσπρο. Ξεκινάμε και βάζουμε αστέρια στον ουρανό. Καθώς πλησιάζουμε προς τα κάτω, θα παίξουμε το opacity για να φαίνεται πιο κομπλέ και πιο αληθινό ότι υπάρχει και βαθμός. Όσο είμαστε προς τα πάνω, μεγαλύτερο opacity δηλαδή.
Κάνουμε μερικά αστέρια. Εντάξει, πολύ χοντρικά. Μπορούμε να παίξουμε και εδώ μέσα με το πάστη να φαίνονται άλλα αστέρια πιο μακριά, πιο έτσι. Αυτό είναι ένας καλός τρόπος λοιπόν να φτιάξουμε. Εδώ θα παίξουμε και με το πάστη φυσικά στα αστέρια, έτσι, γιατί εδώ πέρα φαίνεται τελείως ψεύτικο. Θα το φτάσουμε περίπου στο 36%. Και θα δοκιμάσω να δούμε πως μπορώ να πειράξω το gradient map εδώ, γιατί ήθελα να το κάνω λίγο διαφορετικά με το degradé. Δεν μπορώ να βρω το κουμπί. Τέλος πάντων, αυτό είναι το όλη την ώρα εδώ. Καλά. Λοιπόν, αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος να κάνεις τη νύχτα μέρα στο Photoshop. Τώρα αν θέλεις κάνεις και layer flatten image και από το adjustment παίζεις με τα contrast, έτσι, λίγο πιο ανοιχτά, λίγο πιο σκούρα, εκεί που σε βγάζει, έχεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα το οποίο δεν φαίνεται και τόσο ψεύτικο. Ξαναλέω ότι με τα αστέρια παίζουμε με το opacity, το φτάνουμε περίπου στο 40%-30% για να μην φαίνεται τόσο μπαμ τα αστέρια. Και αυτό ήταν. Game Badge, this is for you. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Photoshop 101.